Από το Σεπτέμβριο, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι γνωστό ότι αντικαταστάθηκε με τον 4830 το πλαίσιο διαχείρισης για τα ζώα συντροφιάς. Η κυβέρνηση φρόντισε με το νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει την επωνυμία Άργους να οριοθετήσει τις 5 ελευθερίες των ζώων. Ταυτόχρονα αύξησε τις αρμοδιότητες στους Δήμους, παρέχοντας όμως την ευελιξία και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία έτσι ώστε να προσαρμοστούν στη φιλοσοφία του 4830. Η Δημοτική Αρχή του Βίλκης δεν θα ήταν δυνατόν να μην αδράξει αυτή την ευκαιρία που του δίνεται για να φτάσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο αυτό της διαχείρισης των αδεσπότων. Πλέον αντιμετωπίζεται και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά ως κοινωνικό πρόβλημα. Όπως όλα τα κοινωνικά προβλήματα απαιτούν για την επίλυσή τους συλλογικότητα αλλά και δυναμισμό σε αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή έρχεται να καινοτομήσει και να δημιουργήσει εκτός των άλλων δράσεων που ετοιμάζει ένα καταφύγιο κόσμημα. Πρότυπο σχεδιασμός με καινοτομίες ως προς τη διαχείρισή του. Η τοπική κοινωνία μόνο αρνητική δεν μπορεί να είναι σε αυτή την εξέλιξη. Η συγκεκριμένη κατασκευή δεν είναι απλά ένας χώρος φιλοξενίας των ζώων. Θα είναι ένας πόλος έλξης για φιλόζωους όσους θέλουν να υιοθετήσουν ένα σκύλο επισκέψιμος όχι μόνο από τα σχολεία μας αλλά και από τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής. Στην κυριολεξία θα είναι ένας χώρος αναψυχής για πολλούς επισκέπτες με αποτέλεσμα η τοπική κοινότητα να αποτελεί ένα τρόπο αναφοράς και όχι περαιτέρω υποβάθμιση. Τις όποιες δράσεις σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή για την υλοποίηση του Άργους έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Αυτόν της κοινωνικής συμμετοχής και της εξωστρέφειας. Και σίγουρα αυτά που είπα αποτελούν την εγγύηση για την αναβάθμιση της περιοχής. Εμείς, σύμφωνα με τον καινούριο νόμο, είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι 31 Απριλίου, παίρνοντας μια παράταση, ήταν 31 Μαρτίου, να υποβάλουμε μια αίτηση, ένα τεχνικό δελτίο που περιλαμβάνει την κυριότητα, τα τοπογραφικά, έγγραφα την αρχαιολογική υπηρεσία, την υπηρεσία δόμησης, προϋπολογισμό και σίγουρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προχωράμε για κάτι που νομίζω θα είναι πρότυπο για τουλάχιστον για τη Μακεδονία. Ψάχνοντας μετά από την αποτυχημένη προσπάθεια που είχα αναφέρει κιόλας ότι δεν είμαστε δεσμευμένοι να το κάνουμε στις μάντρες στο στρατόπεδο, ψάχνοντας για κάποια οικόπεδα και το ότι μας υποχρεώνουν σε 1,5 μήνα να είμαστε έτοιμοι, καταλήξαμε σε ένα μεγάλο αγροτεμάχιο δικό μας, του Δήμου μας, στην περιοχή του Σταυροχωρίου. Έχετε πάρει τις εισηγήσεις, έχετε πάρει όλα τα έγγραφα, έχετε πάρει και τους χάρτες για να δούμε τις αποστάσεις. Είναι ένα χωράφι που δεν έχει οπτική επαφή εκεί που θα στηθεί το καταφύγιο με το χωριό Σταυροχώρη. Είναι σε μια απόσταση αρκετά μεγάλη από την είσοδο της ΒΠΕ. Συμφώνησε και η φιλοζωική που θα είναι σίγουρα ο έτερος στη διαχείριση αυτού του καταφυγίου. Η τοπική κοινότητα είναι αρνητική, γνωμοδότησε αρνητικά και είχε και κάποιες υπογραφές. Εγώ νομίζω ότι αν θέλουμε κάποια στιγμή, γιατί όλοι διαμαρτυρόμαστε, στα τελευταία δημοτικά συμβούλια άκουσα τι γίνεται με τα σκυλιά που κυκλοφορούν από την περιοχή του Χιτά, τι γίνεται με το άλλο, τι γίνεται στην κύρη περιοχή. Κάποια στιγμή όμως, αν θέλουμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.